Πάνω από τους 60 εξακολουθεί να κυμαίνεται ο αριθμός των νοσηλευόμενων με κορονοϊό στο νοσοκομείο του Βόλου, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ασθενείς από δύο ιδιωτικές κλινικές και τρόφιμοι του Γεωργοκομείου Καναλίων, όπου είχαμε έκρηξη κρουσμάτων την προηγούμενη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάλι αυξημένος αριθμός κρουσμάτων και, όπως ξέρετε, το νοσοκομείο του Βόλου για μια φορά ακόμα αποδεικνύεται ότι είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της χώρας μας και αντιστοιχεί στον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων που βλέπουμε και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να προσέξουμε περισσότερο, όντως τα κρούσματα τώρα μόλις έχουν ξεπεράσει τα 60, θα πρέπει να φροντίσουμε να προστατεύουμε εκείνους τους ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Δύο ηλικιωμένοι 79 και 81 ετών νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ κορονοϊού του νοσοκομείου, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο άφησαν την τελευταία τους πνοή 5 συνάνθρωποι μας, από 40 έως 91 ετών. Πλέον ο συνολικός αριθμός των θανάτων στο Αχιλλοπούλι από κορονοϊό ανέρχεται στους 137 από τις 19 Οκτωβρίου. Ευθύς εξ αρχής αυτός ο ιός έδειξε ότι είναι περισσότερο, αν θέλετε, επιθετικός ή αν θέλετε είναι περισσότερο ευπαθής ή ηλικιωμένοι σε αυτόν τον ιό. Οπότε ένας λόγος παραπάνω ότι θα πρέπει να τους προσέχουμε περισσότερο. Αναμενόμενο είναι να βλέπουμε ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι να κατακλείζουν τα νοσοκομεία της χώρας. Στο μεταξύ, τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στην οικογένεια του 54χρονου Απόστολου Σαμπλίδη που εξαφανίστηκε πριν από 20 μέρες από την περιοχή του νοσοκομείου Βόλου. Ο 54χρονος επισκεπτόταν καθημερινά για να δει τη σύζυγό του που νοσηλευόταν στο Αχιλλοπούλιο για διάστημα περίπου 2 μηνών με κορονοϊό. Αυτό έκανε και την ημέρα που εξαφανίστηκε. Στις 11 Ιανουαρίου είχε πάει νωρίς το μεσημέρι με λεωφορείο από το σπίτι του στο νοσοκομείο για να της φέρει κάποια προσωπικά της αντικείμενα. Χθες η 40χρονη σύζυγός του άφησε την τελευταία της πνοή νικημένη από τον κορονοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν νεφροπαθής και υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση. Τέλος, μια 40χρονη Ρωμά που διοργάνωσε το Σάββατο γλέντι αραβώνων για την κόρη της με 70 καλεσμένους, συνελήφθη από την αστυνομία και παραπέμφθηκε για να δικαστεί στο αυτόφορο, αφού πρώτα της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.